Καλώς ήρθατε. Όποιος δοκίμασε αυτόν τον ιστήσιμο χαλβά μας ζήτησε τη συνταγή. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε 2 μέρη ζάχαρη, 4 μέρη νερό και βράζουμε για 5 λεπτά να γίνουν σιρόπι. Το ένα μέρος μπορεί να είναι μία κούπα, ένα φλιτζάνι ή ένα ποτήρι. Ό,τι και αν χρησιμοποιήσετε, διαφορά είναι στην ποσότητα, όχι στο αποτέλεσμα. Όταν το σιρόπι είναι έτοιμο, αρωματίζουμε με 2 βανίλιες. Τα σκεύη και τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε στη συνταγή μπορείτε να τα βρείτε στο foodaholics.shop. Σε μία κατσαρόλα βάζουμε να ζεσταθεί ένα μέρος λάδι. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ελαιόλαδο ή σπορέλαιο. Όταν πάρει θερμοκρασία χρησιμοποιούμε 2 μέρη σε μυγδάλι χονδρό. Το καβουρδίζουμε καλά. Όταν πάρει χρώμα, ρίχνουμε σιγά σιγά με προσοχή το χλιαρό σιρόπι. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ανακατεύουμε και κατεβάζουμε από τη φωτιά όταν αρχίσει να κάνει φουσκάλες. Αρωματίζουμε με το ξύσμα από πορτοκάλι. Σε μία φόρμα βάζουμε περίπου το μισό χαλβά. Το στρώνουμε. Στον υπόλοιπο ζεστό χαλβά ενσωματώνουμε την ιστήσιμη πραλίνα. Τον βάζουμε από πάνω. Σκεπάζουμε με μεμβράνη. Αφήνουμε εκτός ψυγείου να κρυώσει. Τον βάζουμε για 2-3 ώρες στο ψυγείο και σερβίρουμε. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία!